με τη διαδικασία CASDI. Ο κύριος Χρυσόγελος, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν ευθύνες γιατί δεν εντοπίστηκαν τόσο καιρό και δεν επιλύθηκαν εγκαίρως τα προβλήματα του κυπριακού τραπεζικού συστήματος. Και από την άλλη λήθηκαν αποφάσεις αποσπασματικές χωρίς ένα σχέδιο που οδηγεί σε αλλαγές μέσα σε μία νύχτα μια ολόκληρη κοινωνία. Αυτά δεν μπορούν να γίνονται στην πολιτική. Υπήρξαν σπασμωδικές κινήσεις και από το Eurogroup και από την κυπριακή κυβέρνηση διαχρονικά. Θα μπορούσαν να υπάρξουν όμως εγκαίρως στοχευμένα μέτρα με ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και με δίκαιη φορολόγηση όσων αποφελήθηκαν πραγματικά από τη χαμηλή φορολογία. Έπρεπε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του τραπεζικού συστήματος αλλά σε βάθος χρόνου. Να αντιμετωπιστεί σταδιακά η φοροδιαφυγή. Χρειάζεται η Κύπρος και ιδιαίτερα η κυπριακή κοινωνία σίγουρα την αλληλεγγύη της Ευρώπης. Σίγουρα χρειάζεται κεφάλαια από την Ευρώπη σε ένα στοχευμένο σχέδιο διεξόδου από την κρίση που απαιτεί όμως χρόνο και διάλογο με την κοινωνία στην Κύπρο. Και πραγματικά πρέπει να βοηθήσουμε τις δύο κοινότητες να επανενωθούν για να αντιμετωπιστεί αυτός ο διχασμός, η διχοτόμηση του νησιού εδώ και 40 χρόνια περίπου. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπείται από τον Επίτροπο κύριο Ρεν και τον κύριο Μισελ Μπαρνιέ. Εσείς αδερφικά θα μοιράσετε το χρόνο σας μεταξύ σας. Ο κύριος Επίτροπος Όλι Ρεν πρώτος, παρακαλώ. Thank you, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.